σύμμαχός των πολιτών, ώστε να χαρούν στην ύπαιθρο τις αυλές και τους κήπους. Τις ημέρες του Πάσχα θα είναι ο καιρός το τριήμερο. Η πρωινή βροχόπτωση στο Λεκανοπέδιο χάλασε τη διάθεση πολλών και δημιούργησε εύλογη ανησυχία μήπως ο ίδιος καιρός συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Τα σύννεφα όμως απομακρύνθηκαν νωρίς το μεσημέρι. Το χαμηλό βαρομετρικό που πέρασε χωρίς να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στην Ήπειρο κινείται ήδη ανατολικά και θα επηρεάσει την Ανατολική Ελλάδα. Έτσι, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή μετεωρολογίας Άρη Μπαρτζόκα, ο καιρός θα είναι καλός στην περιοχή με ηλιοφάνεια και μικρά διαστήματα νεφώσεων. Να μην ανησυχούμε, κύριε Παπαδόπουλε, διότι οι νεφώσεις και το ψηλόβροχο θα είναι παροδικά, μόνο για σήμερα Παρασκευή και το απόγευμα λίγη βροχή θα έχουμε. Από αύριο, μεγάλο Σάββατο, ο καιρός αλλάζει, βελτιώνεται. Ένα μικρό, να σημειώσω, μικρό μειονέκτημα ότι μπορεί να φυσάει ένα βοριαδάκι, που είναι ελαφρά ενοχλητικό κατά περιόδους. Αλλά γενικά η θερμοκρασία θα είναι ικανοποιητική, από 10 βαθμούς 12 ελαχίστη, μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είμαστε στο 3 και στο 4. Και η μεγίστη θα φτάνει το πάνω από 20, 21, 22, 23 την Κυριακή του Πάσχα. Και Κυριακή ο καιρός θα είναι καλός, όπως και το Μεγάλο Σάββατο, και τη Δευτέρα του Πάσχα επίσης. Άρα δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, γενικά δεν θα έχουμε προβλήματα, λίγες νεφώσεις μόνο. Και αλλαγή του καιρού περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή και η επιστροφή των εκδρομέων θα γίνει κανονικά. Καλή Ανάσταση με όλους και να είμαστε αισιόδοξοι.